Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με τις εφαρμογές γραμμικής άλγεβρας που μπορεί κανείς να κάνει σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Excel ή το Calc ή αν θέλετε τουλάχιστον με τα πλέον πολύ πολύ βασικά πράγματα της γραμμικής άλγεβρας. Να τονίσουμε ότι για απαιτητικές εφαρμογές, προγράμματα όπως είναι το Calc, το Excel κτλ. Σε καμία περίπτωση μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι, ας το πούμε, στην κορυφή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, υστερούν πάρα πολύ σε σχέση με άλλα περισσότερο εξειδικευμένα προγράμματα και πακέτα εφαρμογών, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι το Mathematica, το Octave, το MATLAB, το Maxima που θα δούμε αργότερα στο μάθημα, το Scilab και τόσα άλλα, το Gauss για παράδειγμα κτλ. Και σε καμία περίπτωση εφαρμογές όπως είναι τα λογιστικά φύλλα δεν έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να μας προσφέρουν υπολογιστικές δυνατότητες για πλήρεις εφαρμογές της γραμμικής άλγεβρας. Ωστόσο, κάποια απλά στοιχεία της γραμμικής άλγεβρας μπορούν με απλό και αποδοτικό τρόπο να εφαρμοστούν και μέσα από τα λογιστικά φύλλα όπως είναι το Excel. Θα δούμε στο παρόν βίντεο τα πολύ πολύ βασικά αυτών των πράξεων, όπως για παράδειγμα είναι οι πράξεις ανάμεσα σε αριθμούς, απλές μεταβλητές δηλαδή και σε πίνακες. Θα δούμε πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε πίνακες, να αντιστρέψουμε έναν πίνακα, να βρούμε την ορίζουσα ενός πίνακα ή για παράδειγμα να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες πράξεις όπως είναι τα αθροίσματα των γινωμένων των στοιχείων ενός πίνακα, το εσωτερικό γινόμενο για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Να σας θυμίσω μονάχα ότι οι πράξεις με τους πίνακες απαιτούν έναν ειδικό χειρισμό από το πληκτρολόγιο. Πολλές φορές θα χρειαστεί να πατήσουμε έναν συνδυασμό από πλήκτρα που είναι το Ctrl, το Shift και το Enter και όχι απλά το Enter. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Απλά να το θυμάστε ότι όταν κάνουμε πράξεις με πίνακες, είτε καλώντας κάποια συνάρτηση από το μενού, είτε πληκτρολογώντας κάποιο τύπο, αυτό δεν μπορεί να γίνει κυρίες και κύριοι με το Enter, άρα με ένα συνδυασμό πλήκτρων που είναι το Ctrl, το Shift και το Enter μαζί. Μπορούν να τα δείτε όλα αυτά εδώ στην βιβλιογραφία, τα γράφουμε έτσι με το CTRL εννοούμε το πλήκτρο Ctrl, με το Shift είναι το βέβαια το πλήκτρο Shift που είναι πάνω από το Ctrl και κάτω από το Caps Lock στα περισσότερα πληκτρολόγια και τέλος με το Caries Return ή το Enter αν θέλετε. Αυτά εδώ είναι τα τρία πλήκτρα τα οποία θα πρέπει να τα πιέσει κανείς ταυτόχρονα. Τώρα για τα συνηθισμένα πληκτρολόγια, το πιο απλό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να χρησιμοποιήσει και τα δύο του έτσι, χέρια, και το αριστερό και το δεξί, και να μιας και το Enter είναι αποκλειστικά και μόνο στο δεξί μας έτσι, χέρι όπως βλέπουμε το πληκτρολόγιο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πατήσετε τα δύο αυτά πλήκτρα ταυτόχρονα με δύο δάχτυλα από το αριστερό σας χέρι και να συμπληρώσετε το τρίτο κρατώντας το Ctrl και το Shift πατημένο με το Enter που είναι στο δεξί, σε κάποιο δάχτυλο από το δεξί χέρι. Τώρα κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε έτσι μεγαλύτερα χέρια από μένα και να το καταφέρετε αυτό και με ένα χέρι, ειδικά αυτοί που έτσι, τα νέα παιδιά που είναι έτσι ψηλά και παίζουν και μπάσκετ, πολύ πιθανό να το καταφέρουν. Εγώ δεν έχω πάντως τέτοια ικανότητα. Για προσέξτε να δείτε λίγο έτσι με ποιο παράδειγμα θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε λίγο αυτό εδώ το παράδειγμα κυρίες και κύριοι. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα πίνακα με δεδομένα, κατά βάση με αριθμητικά δεδομένα. Εδώ χρησιμοποιούμε ακέραιους αριθμούς για λόγους απλότητας, αλλά εξίσου σωστά μπορείτε να έχετε και το πιο φυσιολογικό να έχετε δεκαδικούς αριθμούς. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας όπως βλέπετε εδώ έχει τρεις γραμμές και δύο στήλες. Είναι ένας πίνακας με λίγα λόγια 3x2 και έχει τα στοιχεία κατά γραμμή 1-2, 3, 5 και 0-4. Σε αυτό εδώ το μέρος του λογιστικού φύλου, στην περιοχή δηλαδή από το D2 μέχρι το E4, έχουμε προσθέσει όπως βλέπετε σε όλα τα στοιχεία του πίνακα εδώ, για συντομία θα τον ονομάσουμε πίνακα α, έχουμε προσθέσει τη μονάδα. Αυτός εδώ ο πίνακας δηλαδή προέρχεται από αυτόν εδώ όταν σε όλα τα στοιχεία του πίνακα προσθέτουμε τη μονάδα. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε τούτο εδώ? Όπως βλέπετε ο τύπος που έχω γράψει και σας δίνω εδώ είναι το 1 συν α2 έως β4. Αυτός ο τύπος όμως κυρίες και κύριοι έχει εισαχθεί στο λογιστικό φύλλο ταυτόχρονα σε όλα τα κελιά. Με λίγα λόγια σας λέω το εξής, ότι για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ, ένας τρόπος, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό με πράξεις πίνακα, είναι, ας σβήσω λίγο αυτό το περιεχόμενο αυτών των κελιών εδώ,
να μην το έχουμε καθόλου. Κοιτάξτε λίγο κάτι. Έχουμε ένα πίνακα 3x2 σαν αρχική ποσότητα στους υπολογισμούς μας. Θα επιλέξουμε την περιοχή εξόδου πάλι σαν έναν πίνακα 3x2, δηλαδή με 3 γραμμές και 2 στήλες. Σε αυτή την περιοχή θα πληκτρολογήσουμε τον τύπο 1 συν και θα δώσουμε αυτήν εδώ την περιοχή. Το α2 έως το β4, που είναι ο πίνακας δεδομένων που έχουμε. Εδώ όμως δεν θα πιέσουμε απλά το Enter όπως ξέρουμε συνήθως να κάνουμε με τους τύπους, αλλά αυτό που σας έλεγα πριν με το Ctrl, το Shift και το Enter ταυτόχρονα πατημένα, και τα τρία πλήκτρα δηλαδή ταυτόχρονα πατημένα. Αυτή εδώ η διαδικασία θα κάνει αυτές τις πράξεις ταυτόχρονα σε όλα τα κελιά και προφανώς στο κελί D2 θα προσθέσει το πρώτο στοιχείο του πίνακα που είναι το 1 στη μονάδα, δηλαδή θα μας δώσει 1 και 1 που κάνει 2. Εδώ όπως βλέπετε το μείον 2 αντιστοιχεί εδώ στο μείον 1 που είναι το μείον 2 συν 1, το 3 έχει γίνει 4 όπως βλέπετε, το 5 έχει γίνει 6 και ούτω καθεξής. Προσοχή, σας το ξαναλέω, δύο πράγματα πρέπει να προσέχουμε στις πράξεις με πίνακες. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να προεπιλέξουμε την περιοχή εξόδου, δηλαδή περισσότερα από ένα κελιά, όχι μόνο ένα. Για παράδειγμα, αν εδώ δώσουμε τον τύπο ίσον 1 συν αυτό εδώ και πιέσουμε πάλι Enter, θα πάρουμε ένα μήνυμα σφάλματος όπως βλέπετε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε σε ένα κελί να προσθέσουμε μια περιοχή, σε μια τιμή όπως είναι το 1, μέσα σε ένα κελί να προσθέσουμε μια μεγάλη περιοχή τιμών. Για να το κάνετε αυτό εδώ χρειάζεται να επιλέξετε όσο μεγάλος, όσες ακριβώς είναι οι διαστάσεις του αρχικού πίνακα, έτσι ακριβώς και εδώ. Εδώ το έχω κάνει έχοντας προσθέσει τη μονάδα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε μπορεί επίσης να γίνει, ας το σβήσουμε αυτό εδώ, εάν απλά είχατε γράψει εδώ τον τύπο 1 συν αυτό το κελί, το α2 δηλαδή, μπορούμε να μεταθέσουμε αυτό, να τραβήξουμε τον τύπο αυτό μία γραμμή προς τα δεξιά, μία στήλη προς τα δεξιά, συγγνώμη, και να το πάμε προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα όπως βλέπετε είναι το ίδιο, απλά είναι πολύ περισσότερο κουραστικό και είναι αυτό που λέμε έτσι τύπος με το χέρι, ένα κελί προς ένα κελί, αντί να είναι ένας τύπος πίνακα. Εναλλακτικά και πιο, αν θέλετε έτσι γρήγορα και σωστά, είναι να επιλέξετε όλη την περιοχή και θα δείτε ότι σε αυτή την περίπτωση όλα τα άλλα γίνονται αυτόματα. Όπως προσέχετε εδώ, ο τύπος έχει συμπληρωθεί με άγκιστρα, έτσι για να μας υπενθυμίζω ότι έχουμε εισάγει έναν τύπο με πίνακες, ο οποίος έχει εισαχθεί στο τέλος με το Ctrl, το Shift και το Enter ταυτόχρονα πατημένους. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα με μια απλή πρόσθεση ενός σταθερού αριθμού στα στοιχεία ενός πίνακα, συγκεκριμένα σε συγκεκριμένο παράδειγμα της μονάδας. Προφανώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε άλλη τιμή, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σημείο θέλετε εσείς. Ακριβώς από κάτω, εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα όπως βλέπετε, όπου έχουμε πολλαπλασιάσει τα στοιχεία του πίνακα όπως βλέπετε. Για παράδειγμα, κάνουμε τον πολλαπλασιασμό δύο φορές επί α2 έως β4. Με λίγα λόγια, αυτό εδώ το 2 έχει προέλθει από το διπλάσιο του 1, το 6 είναι το διπλάσιο του 3, το 0 είναι προφανώς το διπλάσιο του 0 και ούτω καθεξής. Αυτός εδώ ο πίνακας, κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργηθεί ως εξής. Κοιτάξτε, έχουμε έναν αρχικό πίνακα με περιοχή δεδομένων που έχει 3 γραμμές και 2 στήλες. Έναν πίνακα δηλαδή με διαστάσεις 3x2. Επιλέγουμε πάλι έναν πίνακα με άδεια κελά, με κενά κελιά διαστάσεων 3x2, ακριβώς ίδιες θα πρέπει να είναι οι διαστάσεις, και πληκτρολογούμε τον τύπο 2 επί α2 έως β4. Με λίγα λόγια, εδώ λέμε ότι θα θέλουμε να παράξουμε ένα καινούριο πίνακα, τα στοιχεία του οποίου είναι το διπλάσιο των αρχικών στοιχείων. Προφανώς αυτό ισχύει για οποιοδήποτε άλλο νούμερο και αριθμό, όχι μόνο το 2, μπορείτε να τα πολλαπλασιάσετε με το 3, με το 5, με το 10, με ό,τι χρειαστεί. Και η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Προσοχή μονάχα, πατάμε Ctrl, Shift και Enter ταυτόχρονα πατημένα και έχουν γίνει παντού, όπως βλέπετε, οι πολλαπλασιασμοί των στοιχείων αυτών με το 2 και έχουμε πάρει εδώ το αποτέλεσμα που θέλουμε. Επίσης έχετε υπόψη ότι μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε άλλο γραμμικό συνδυασμό θέλουμε και να κάνουμε ταυτόχρονα και προσθέσεις και αφαιρέσεις και διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς και ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνουμε με απλές μεταβλητές όπως είναι το 1, το 2, το 5, το μείον 2,7, το 14,8 και οποιοδήποτε άλλο σημείο έχουμε στην διάθεσή μας. Τέλος, κυρίες και κύριοι, στο παράδειγμα που βλέπετε εδώ που ξεκινάει από τη γραμμή 11, έχουμε κάνει το εξής.
Εδώ έχουμε πια ένα πίνακα 3x2 και έχουμε εδώ και ένα πίνακα 3x2. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε αυτούς τους δύο πίνακες. Η πρόσθεσή τους, όπως βλέπετε, θα καταλήξει για παράδειγμα στο πρώτο στοιχείο να είναι 6. Αυτό το 6 εδώ είναι το άθροισμα του 1 και του 5. Το 0 εδώ είναι το άθροισμα του μείον 2 και του 2. Το 5 εδώ είναι το άθροισμα του 3 και του 2 και ούτω καθεξής. Να κάνουμε δηλαδή μια πρόσθεση πινάκων. Αυτός εδώ ο τύπος έχει εισαχθεί, όπως βλέπετε, ως εξής. Το μήνυμα που παίρνουμε εδώ, να σας θυμίσω μονάχα λίγο, σημαίνει ότι, μισό λεπτάκι να το ξαναδείτε, ότι δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τύπο σε ένα μόνο από τα κελιά του πίνακα. Αυτό που βλέπετε με λίγα λόγια είναι ένας τύπος ο οποίος έχει εφαρμοστεί σε 6 κελιά, σε 3x2, σε μια περιοχή 3x2. Θα πρέπει να τον αλλάξουμε όλο μαζί και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε επιμέρους ένα από τα κελιά του πίνακα. Αυτό ακριβώς μας λέει αυτό το μήνυμα. Αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα λοιπόν είναι το εξής, ότι αυτός ο πίνακας έχει υπολογιστεί ως εξής. Μπορούμε να προσθέσουμε δύο πίνακες που έχουν τις ίδιες διαστάσεις σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Excel ή το Calc, εάν επιλέξουμε την περιοχή εξόδου η οποία οφείλει να έχει τις ίδιες διαστάσεις με τους αρχικούς πίνακες, 3x2 ήταν ο αρχικός πίνακας, 3x2 θα είναι ο τελικός, και γράφουμε τον εξής απλό τύπο, κυρίες και κύριοι, την περιοχή του πρώτου πίνακα συν την περιοχή του δεύτερου πίνακα. Στο τέλος, εφόσον έχουμε προεπιλέξει την περιοχή εξόδου, πατάμε Ctrl Shift και Enter και έχουμε πάρει αυτόματα το αποτέλεσμα, όσο μεγάλος και να είναι ο πίνακας, οποιοδήποτε στοιχεία να έχει. Έχετε υπόψη σας ότι αυτοί οι τύποι, όπως όλοι οι τύποι που μαθαίνουμε να και εκτελούμε στο Excel ή στο Calc, είναι συνδεδεμένοι με τις αρχικές τιμές. Αν για παράδειγμα εδώ αλλάξουμε το 5 αυτό και το κάνουμε για παράδειγμα 6, τότε το αποτέλεσμα θα αλλάξει και εδώ. Βλέπετε ότι έχει γίνει 7, δεν θα παραμείνει δηλαδή 6 από την αρχή. Με λίγα λόγια, όπως ακριβώς οι απλοί τύποι είναι ευαίσθητοι στα δεδομένα προέλευσης που έχουμε και αλλαγή των δεδομένων προέλευσης προκαλεί αλλαγή στις τελικές τιμές, το ίδιο συμβαίνει και εδώ, ακριβώς όπως συμβαίνει με τον ένα τρόπο, συμβαίνει και με τον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε απλές πράξεις με πίνακες, τόσο απλές όπως αυτή που θα σας δείξω αμέσως παρακάτω, όπου για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε επιλέξει μια περιοχή όπως είναι αυτή εδώ, με ας πούμε 3x2, αν και μπορούμε να το κάνουμε για οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Ας πούμε ότι έχουμε επιλέξει μια περιοχή 5x2. Πώς μπορούμε να βάλουμε σε όλα αυτά τα κελιά τον ίδιο αριθμό, το ίδιο στοιχείο? Να πούμε δηλαδή ότι όλα αυτά τα κελιά έχουν, ας το πούμε, την τιμή 0. Θα γράψουμε ίσο με 0 και αντί για Enter, τι πρέπει να πατήσουμε? Ctrl Shift και Enter. Αυτή η εντολή, το Ctrl Shift και Enter, μας λέει ότι ο τύπος που εισάγουμε θα εφαρμοστεί σε όλη την επιλεγμένη περιοχή. Και έτσι θα πάρουμε παντού μηδενικά. Είτε αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και με την πληκτρολογώντας κάπου, για παράδειγμα όπως είναι εδώ το 0, και πηγαίνοντας αυτό το 0 είτε δεξιά είτε αριστερά είτε προς τα κάτω, αλλά προσοχή λίγο εδώ, γιατί αυτό το 0 βλέπετε ότι έγινε 1. Με λίγα λόγια, αναπτύσσεται σαν αριθμητική πρόοδο, κάτι το οποίο διορθώνεται βέβαια, αλλά είναι πολύ περισσότερο κουραστικό, όπως βλέπετε, από το να δώσετε έναν τύπο όπως είναι αυτός εδώ που αναφέρεται σε πίνακες και τα δεδομένα να τρέξουν έτσι μόνα τους, με το Ctrl, το Shift και το Enter, όπως σας έχω πει. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε νομίζω περισσότερα να πούμε για αυτό το παράδειγμα, ας το διαγράψουμε, είμαστε εδώ. Υπενθυμίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ ενός πίνακα δεδομένων και ενός αριθμού, μιας απλής μεταβλητής, χρησιμοποιώντας το Ctrl, το Shift και το Enter και γράφοντας οποιοδήποτε γραμμικό συνδυασμό θέλουμε και, όπως το λένε, οποιαδήποτε πράξη που ξέρουμε από την άλγεβρα. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Στο επόμενο μέρος, κυρίες και κύριοι, θα δούμε λίγο τον υπολογισμό της ορίζουσας. Ορίζουσα ενός πίνακα, θέλω να σας θυμίσω ότι είναι ένας αριθμός και η ορίζουσα ενός πίνακα μπορεί να βρεθεί μονάχα για τετραγωνικούς πίνακες, για πίνακες δηλαδή που έχουν ίσο πλήθος γραμμών και αριθμών. Στο σημείο αυτό δεν θα επιμείνουμε τόσο πολύ στον τρόπο υπολογισμού. Το τι ακριβώς είναι η ορίζουσα δηλαδή και το πώς ακριβώς υπολογίζεται, νομίζω ότι καλύτερα να το δείτε σε ένα από τα βιβλία που έχουν τα μαθηματικά σας, είτε ακόμα αυτά που έχετε από το Λύκειο, είτε ένα από τα πλήθος βιβλίων που σας παρέχει η βιβλιοθήκη για εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, νομίζω ότι θα σας διαφωτίσει πολύ γρήγορα.
Αυτό που θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι μιλάμε για τετραγωνικούς πίνακες, για πίνακες δηλαδή όπου το πλήθος γραμμών είναι ίσο με το πλήθος των στυλών τους, και επίσης ότι έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι ο ρίζος είναι ένας αριθμός. Ότι ένας πίνακας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι 2x2, μπορεί να είναι και να έχει 4 στοιχεία, να είναι 3x3 και να έχει 9 στοιχεία, να είναι 5x5 και να έχει 25 στοιχεία. Ολονών όμως αυτών των πινάκων οι ορίουσες είναι ένας μόνο αριθμός. Για παράδειγμα, η ορίουσα αυτού του πίνακα εδώ, που είναι το 2, το αποτελείται από τα στοιχεία 2, 5, 3 και 12, είναι ο αριθμός 9. Για να υπολογιστεί η ορίουσα, έχουμε καλέσει αυτόν εδώ τον τύπο. Με λίγα λόγια, τον τύπο που καλεί τη συνάρτηση M-Determ, τη συνάρτηση που σε ένα λογιστικό φύλλο, όπως είναι το Excel ή όπως είναι το Calc που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ, υπολογίζει την ορίουσα ενός πίνακα. Να σας θυμίσω μονάχα τον εξής απλό υπολογισμό, ότι τουλάχιστον για την απλή περίπτωση που έχουμε ορίουσες 2x2, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτός εδώ ο πολλαπλασιασμός. Με λίγα λόγια, πολλαπλασιάζουμε το... είναι... η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους όρους που προκύπτουν από πολλαπλασιασμό είναι, με λίγα λόγια, το 2 επί 24, το α2 επί β3 που βλέπετε εδώ, μείον το 3 επί 5. Για μεγαλύτερες τάξεις πίνακες και ορίουσες, το 3 επί 3, 4 επί 4 κτλ, προφανώς αυτός εδώ ο τρόπος μεταβάλλεται κατά κάτι, είναι όμως πολύ παρόμοιος. Να σας υπενθυμίσω μονάχα, ας πάμε λίγο εδώ να γράψουμε τον πίνακα 2, 5, 3, 12, ας προσπαθήσω να το κάνω εδώ. Είναι ο πίνακας λοιπόν. Νομίζω ότι δεν τα κατάφερα και πολύ να κάνω το 2. Συγχωρέστε με για λίγο. Ας πάμε λίγο εδώ. Ας το διαγράψουμε και ας κάνουμε λίγο μαύρο το χρώμα. Λοιπόν, λίγο καλύτερα τώρα θα τα κάνω εδώ. Πιστεύω. Είμαστε στο 2, 5, 3 και 12. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το 2, το 5, το θυμάστε, το 5, το 3 και το 12. Αν πούμε λοιπόν ότι έχουμε αυτόν εδώ τον πίνακα, η ορίζουσα αυτού του πίνακα, κυρίες και κύριοι, η οποία γράφεται ακόμα καλύτερα έτσι, 2, 3, 5 και 12, γράφουμε έτσι απλές κάθετες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παράσταση 2 φορές το 12 μείον 3 φορές το 5, το οποίο νομίζω σε όλους σας είναι πολύ απλό πόσο κάνει. Αυτό κάνει 24 μείον το 15 και στο τέλος θα βγάλουμε το 9. Δεν έχει βελτιωθεί, όπως βλέπετε, και πολύ ο γραφικός μου χαρακτήρας όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, παρόλη την αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε λίγο εδώ. Να σας πω μονάχα ότι αυτόν τον υπολογισμό είτε τον κάνετε έτσι, είτε ακόμα πιο απλά τον κάνετε με την κλίση της συνάρτησης M-Determ. Αυτή τη συνάρτηση, αν θέλετε, μπορείτε είτε απλά να την πληκτρολογήσετε, όπως εδώ. Έτσι. Μονάχα προσοχή, θα πρέπει το όρισμα αυτής της συνάρτησης να είναι ένας τετραγωνικός πίνακας και να το βρούμε το αποτέλεσμα, ή αν θέλετε μπορείτε ακόμα πιο εύκολα να καλέσετε εδώ τον οδηγό συναρτήσεων, να μεταβείτε εδώ στον πίνακα που έχει τις συναρτήσεις που απευθύνονται σε πίνακες, να βρείτε αυτήν εδώ τη συνάρτηση και εδώ στο επόμενο να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε σύροντας το ποντίκι κατάλληλα, και εδώ μπορείτε απλά να πατήσετε το εντάξει. Σας θυμίζω μονάχα ότι η συνάρτηση M-Determ, επειδή υπολογίζεται σε ένα κελί και όχι σε περισσότερα, δεν χρειάζεται το Control Shift και Enter, δηλαδή τον τύπο που μας δίνει τον υπολογισμό του πίνακα. Έτσι απλά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα του υπολογισμού της ορίου σας. Εδώ από κάτω σας δίνω ένα παράδειγμα που έχουμε μια ορίουσα 3x3, ένα πίνακα δηλαδή που έχει 3 γραμμές και 3 στήλες. Η ορίουσα του έχει υπολογιστεί εδώ. Ο τύπος είναι ακριβώς ο ίδιος, δεν αλλάζει σε κάτι. Η μόνη διαφορά είναι τώρα ότι έχουμε γράψει το α9 ως το c9, δηλαδή έχουμε πάρει μια περιοχή 3x3. Προσοχή μονάχα, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν εδώ τον τύπο, όπως βλέπετε, είναι το
αυτή εδώ η περιοχή. Αν αυτό εδώ δεν είναι ένας πίνακας 3x3, για παράδειγμα ένας πίνακας είναι, ας το πούμε, μπορεί να είναι 4x3, να είναι αυτή εδώ η περιοχή, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, μπορεί να οδηγηθείτε σε κάποιο σφάλμα, όπως εδώ βλέπετε ότι εδώ δεν μπορεί να υπολογιστεί η ορίζουσα. Έχετε υπόψη σας δηλαδή ότι ένα από τα σφάλματα που πιθανά να βρείτε μπροστά σας και είναι σίγουρα ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά, είναι η τιμή της ορίζουσας να είναι, αντί για να πάρετε κάποια πραγματική τιμή, να πάρετε ένα μήνυμα ασφάλματος. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι δεν έχετε βάλει σωστά τον ορισμό της ορίζουσας και ότι έχετε πάρει ένα μη τετραγωνικό πίνακα υπόψη σας. Τέλος, κυρίες και κύριοι, εδώ σας δείχνω μια πιο πολύπλοκη πράξη που καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε με τις ορίζουσες και σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν με τις πράξεις ανάμεσα στους πίνακες. Αν για λόγους απλότητας θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η περιοχή είναι ο πίνακας Α και αυτή εδώ είναι η περιοχή Β, τότε καλούμαστε να κάνουμε αυτή την πράξη, λέει, το Α δια την ορίζουσα του Β. Αυτό εδώ είναι μια παραδεκτή πράξη. Βλέπετε ότι εδώ το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, δηλαδή, για παράδειγμα, το πλην 0,5 προκύπτει εάν διαιρέσουμε το 2 με το μείον 4. Αυτό σημαίνει α δια ορίζουσα του β, ο β είναι αυτός εδώ ο πίνακας. Το μείον 0,75 προκύπτει αν διαιρέσουμε το 3 με το μείον 4. Νομίζω ότι είναι λίγο έτσι προφανής η πράξη και το αποτέλεσμά τους. Πώς το έχουμε κάνει αυτό εδώ? Για προσέξτε λίγο. Επιλέγουμε την περιοχή από το α13 μέχρι το β14, όπως πρέπει, γιατί, προσέξτε λίγο κάτι, το α είναι ένας πίνακας 2x2, άρα χρειαζόμαστε μια περιοχή 2x2, ενώ το β είναι μια περιοχή 3x3, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πίνακα. Η ορίζουσα αυτού του πίνακα είναι ένας απλός αριθμός, άρα είμαστε στην προηγούμενη περίπτωση που μιλάγαμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε πίνακες και αριθμούς. Εδώ λοιπόν γράφουμε το ίσον, την περιοχή του πίνακα, τον πίνακα α δηλαδή, και από κάτω μπορούμε να δώσουμε τον τύπο M, αυτό εδώ, την περιοχή δηλαδή από το α7 μέχρι το c9. Υπενθυμίζω ότι η ορίζουσα του πίνακα αυτού εδώ είναι ένας αριθμός, επομένως αυτό που συζητάμε είναι να διαιρέσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα με έναν αριθμό. Νομίζω ότι μια απλή διαίρεση είναι ό,τι χρειάζεται. Προσοχή μονάχα, αυτός ο τύπος ναι μεν περιλαμβάνει υπολογισμό ορίζουσας, αλλά δεν πρέπει να το πατήσετε μόνο με το enter, γιατί δεν θέλουμε μόνο την ορίζουσα να κάνουμε, να βρούμε στο αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, αυτός ο υπολογισμός εδώ, όπως βλέπετε, έχει σε όλα τα κελιά τον υπολογισμό της ορίζουσας, ενώ αν τον κάναμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή γράφαμε πάλι ίσον τον αρχικό πίνακα και διαιρούσαμε εδώ με το κελί το οποίο υπολογίζει την ορίζουσα του πίνακα β, και πάλι θα δώσουμε Ctrl Shift Enter, το αποτέλεσμα και εδώ και εδώ, όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που εδώ δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε συνέχεια και πολλές φορές την ορίζουσα, είναι γνωστή δηλαδή και την παίρνουμε από κάποιο κελί. Για πίνακες 2x2, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Για μεγαλύτερα όμως προβλήματα κάνει διαφορά και δεν θα πρέπει να τον υπολογίζουμε, ξέρετε, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να μην χρειάζεται δηλαδή ο υπολογιστής να υπολογίσει πολλές φορές το ίδιο πράγμα, είναι αχρίαστο, νομίζω, και το καταλαβαίνετε όλοι σαν περιττό. Πάμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε προϊόντα πολλαπλασιασμού πινάκων, με λίγα λόγια πώς μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό ανάμεσα σε δύο πίνακες. Λοιπόν, εδώ είναι, όπως βλέπετε, από τα λίγα παραδείγματα που χρησιμοποιώ χρώματα. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση λίγο θα μας βοηθήσουν και θα τα πάμε έτσι οριζόντια, το ένα κάτω από το άλλο. Εδώ έχουμε ένα απλό παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, με ένα πίνακα 2x2, όπως και εδώ. Έχουμε δηλαδή δύο πίνακες που έχουν δύο γραμμές και δύο στήλες μεταξύ τους. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τους δύο πίνακες. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι, δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό σημείου προς σημείου ή στοιχείο προς στοιχείο. Το 8 που εδώ είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού δεν προκύπτει από το 1x2, αλλά προκύπτει από άθροισμα γινωμένων ανάμεσα στα στοιχεία των δύο πινάκων.
Θα εξηγήσουμε λίγο σύντομα πώς το κάνουμε αυτό εδώ, αν και πάλι σας λέω ότι ένα βιβλίο γραμμικής άλγεβρας θα σας καθοδηγήσει πολύ καλύτερα στο πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμα, νομίζω ότι και στα βιβλία που δίνει η βιβλιογραφία του μαθήματος, είτε πρόκειται για το βιβλίο της εισαγωγής στις υπολογιστικές μεθόδους για οικονομικές και επιχειρησιακές σπουδές, είτε πρόκειται για το βιβλίο του κυρίου Καβουσανού σχετικά με τις εφαρμογές των μαθηματικών στα οικονομικά, νομίζω ότι θα βρείτε πολλά τέτοια παραδείγματα. Πώς το κάνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, και πώς παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα? Θα χρειαστούμε μια συνάρτηση η οποία λέγεται MALT και υπολογίζει το προϊόν, υπολογίζει το γινόμενο ανάμεσα στους δύο πίνακες. Ένας πίνακας 2x2 μπορεί να πολλαπλασιαστεί με έναν πίνακα 2x2 και να έχει σαν αποτέλεσμα πάλι ένα πίνακα 2x2. Επομένως θα πρέπει να προεπιλέξουμε την περιοχή εξόδου και να καλέσουμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάρτηση MALT, τη συνάρτηση πολλαπλασιασμού δηλαδή πινάκων. Προσέξτε τώρα λέω κάτι. Η συνάρτηση αυτή έχει δύο ορίσματα, όπως βλέπετε και εδώ, τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2. Ο πίνακας 1 είναι εδώ, ο πίνακας 2 είναι εδώ, το δεύτερο όρισμα δηλαδή. Μπορούμε να κλείσουμε στη συνέχεια την παρένθεση και προσοχή, επειδή η έξοδος των υπολογισμών είναι πίνακας, είναι περισσότερο από ένα κελιά δηλαδή, και πάλι θα πρέπει να δώσουμε το Ctrl, το Shift και το Enter ταυτόχρονα πατημένα. Το 8 που βλέπετε εδώ ως στοιχείο, ας το υπολογίσουμε λίγο εδώ πάνω για να το δείτε λίγο πιο αναλυτικά, προκύπτει από αυτόν εδώ τον υπολογισμό, κυρίες και κύριοι. Είναι το α2, η μονάδα δηλαδή, την πολλαπλασιάζουμε με αυτόν τον νούμερο εδώ, το 2, δηλαδή με το πρώτο κελί επίσης του δεύτερου πίνακα, και προσθέτουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο. Μένουμε στην πρώτη γραμμή του ενός πίνακα, αλλά αλλάζουμε στήλη, δηλαδή πάμε στο δεύτερο στοιχείο, όπως συγγνώμη λίγο, και το πολλαπλασιάζουμε αυτό εδώ με το 3. Δηλαδή το δεύτερο, με το στοιχείο της δεύτερης γραμμής της πρώτης στήλης. Όπως βλέπετε στον αριστερό πίνακα μένουμε στην ίδια γραμμή, αλλά αλλάζουμε στήλη. Στον δεξιό πίνακα μένουμε στην ίδια στήλη, αλλά αλλάζουμε γραμμή. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, όπως βλέπετε εδώ, είναι το 8, και εδώ το βλέπουμε επίσης να είναι επίσης το 8. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε σε όλα τα κελιά. Αυτό εδώ, με λίγα λόγια, που βλέπουμε εδώ σαν μονάδα, έχει προκύψει, αν δείτε, είναι πιο αγραμμή, η πρώτη γραμμή. Άρα από τον πρώτο πίνακα θα μείνουμε στα στοιχεία της πρώτης γραμμής. Επειδή όμως είναι στη δεύτερη στήλη, θα πολλαπλασιάσουμε αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία της δεύτερης στήλης, με το 1 και το 0. Και έτσι προκύπτει το 1, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 1x1, όπως βλέπετε εδώ, και το 2x0 μας κάνει 0, όπως καταλαβαίνετε, και το αποτέλεσμα είναι μια απλή μονάδα. Αυτό εδώ, για να το καταλάβουμε καλύτερα, σας το ξαναλέω, θα πρέπει λίγο να ανατρέξετε στις γνώσεις σας σχετικά και τη μελέτη σας λίγο στην γραμμική άλγεβρα, που πιθανά να έχετε διδαχτεί είτε στο Λύκειο είτε σε ένα από τα εισαγωγικά βιβλία που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας. Αυτό που καλούμαστε να μάθουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, όμως εμείς, είναι αυτή εδώ η συνάρτηση. Η συνάρτηση MALT, η οποία δέχεται σαν ορίσματα δύο πίνακες και επιστρέφει, όταν δώσουμε Ctrl, Shift και Enter, το αποτέλεσμα του γινωμένου των δύο πινάκων. Αυτό εδώ, όπως το βλέπουμε εδώ. Τώρα, στο δεύτερο παράδειγμα, όπως βλέπετε, έχουμε λίγο έτσι πιο παράξενες σχήματα. Έχουμε φύγει από την απλή περίπτωση 2x2 και έχουμε πάρει ένα πίνακα ο οποίος είναι 3x2, έχει δηλαδή 3 γραμμές και 2 στήλες, ενώ εδώ έχει 2 γραμμές και 3 στήλες. Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας 3x3, όπως βλέπετε εδώ. Αυτός εδώ ο πίνακας, με λίγα λόγια, έχει προέλθει από τον τύπο MALT, τη συνάρτηση δηλαδή που υπολογίζει το γινόμενο, αλλά έχουμε δώσει α6 έως β8, που είναι ένας πίνακας, όπως βλέπετε εδώ, που έχει 3 γραμμές και 2 στήλες, με ένα πίνακα D6 F7, που είναι, όπως βλέπετε εδώ, ένας πίνακας που έχει 2 γραμμές αλλά 3 στήλες. Για να πάρουμε αυτό εδώ το 5, με λίγα λόγια, έχουμε πολλαπλασιάσει τα στοιχεία εδώ 1-1 με τα στοιχεία 2-2 και έχουμε πάρει το μεταξύ τους άθροισμα. Είναι δηλαδή 1x2 συν 1x3 για να πάρουμε σαν αποτέλεσμα το 5. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι όπως πιθανά να θυμάστε, ότι ο πολλαπλασιασμός πινάκων δεν είναι πάντοτε συμβατός για όλους τους δυνατούς πίνακες. Είναι προφανώς πάντοτε συμβατός, όπως εδώ που έχουμε δύο τετραγωνικούς πίνακες 2x2,
Άρα, επομένως, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε πίνακες 3x3 μεταξύ τους, 4x4 μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Αυτό που γενικά ισχύει, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να το δείξουμε καλύτερα εδώ, σας πάμε λίγο σε ένα καινούριο έτσι, παράδειγμα, είναι το εξής. Αν έχουμε τα στοιχεία ενός πίνακα, όπως για παράδειγμα ήταν εδώ, που έχει διαστάσεις 3x2, δηλαδή 3 γραμμές και 2 στήλες, και έχουμε επίσης ένα πίνακα όπως ήταν προηγουμένως που είχε 2 γραμμές με 3 στήλες, είναι δηλαδή διαστάσεων 2x2, αυτό που θέλω να θυμάστε είναι το εξής, ότι αν το κάνουμε λίγο κόκκινο εδώ, ότι αυτό εδώ, αυτά εδώ τα νούμερα, οι αριθμοί δηλαδή αυτοί εδώ, θα πρέπει μεταξύ τους να ταυτίζονται. Πρέπει να υπάρχει ταύτιση. Με λίγα λόγια, το πλήθος των στυλών που έχει ο πίνακας αριστερά θα πρέπει υποχρεωτικά να ισούται με το πλήθος των γραμμών που έχει ο πίνακας δεξιά. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει πολλαπλασιασμός. Αν δεν ισχύει αυτή η ταύτιση, δεν μπορεί να γίνει πολλαπλασιασμός. Ο πίνακας που θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα έχει τόσες γραμμές όσο είναι εδώ και τόσες στήλες όσες είναι εδώ. Όπως βλέπετε, σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα πάμε σε έναν πίνακα ο οποίος έχει τι διαστάσεις, 3x3. Έχει δηλαδή 3 γραμμές και 3 στήλες. Αυτό, αν το δούμε, ισχύει και εδώ. Όπως βλέπετε, είχαμε 3 γραμμές 2 στήλες, 2 γραμμές 3 στήλες και παίρνουμε ένα πίνακα 3x3. Πάντοτε να το έχετε αυτό υπόψη σας, διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, η πράξη του M-Alt θα σας δώσει λάθος και εξάλλου δεν είναι κάτι μια παραξενιά που έχει το Excel, το Calc ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι λάθος ο υπολογισμός. Για να υπολογίσουμε με λίγα λόγια το γινόμενο αυτό εδώ, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένας πίνακας 3x2 με έναν πίνακα 2x3, πολλαπλασιασμός μεταξύ τους μας κάνει ένα αποτέλεσμα που έχει διαστάσεις 3x3. Επιλέγουμε μια περιοχή 3x3, και καλούμε τη συνάρτηση πολλαπλασιασμού πινάκων, εδώ για παράδειγμα, και ορίζουμε τον πρώτο πίνακα, ορίζουμε τον δεύτερο πίνακα, εδώ το DX-7 ή οτιδήποτε άλλο είναι εκεί, και προσοχή και πάλι, θα πρέπει όχι απλά να πατήσουμε το εντάξει εδώ, θα πρέπει να δώσουμε το Ctrl Shift και Enter και τα τρία ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ. Το 5, όπως βλέπετε εδώ, έχει προκύψει από το 1x2 συν 1x3. Το 12, για παράδειγμα, που είναι εδώ, επειδή είναι, προσέξτε λίγο, είναι η δεύτερη γραμμή πρώτη στήλη, σημαίνει δεύτερη γραμμή πρώτη στήλη, επομένως είναι 3, 3 επί 2 συν 2 επί 3. Το ξαναλέω, είναι το 12 εδώ, ας το κάνουμε λίγο έντονο για να το βλέπετε καλύτερα, είναι τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής, δηλαδή αυτά εδώ, με τα στοιχεία της πρώτης στήλης, εφόσον αυτό εδώ το στοιχείο είναι δεύτερη γραμμή πρώτη στήλη. Αυτό το 12 προκύπτει 3 επί 2 συν 2 επί 3. 6 και 6 κάνει 12. Παρακάτω, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα πρόβλημα το οποίο πολλαπλασιάζει ένα πίνακα με ένα διάνυσμα, δηλαδή με ένα πίνακα που έχει για παράδειγμα μόνο μία γραμμή. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό, δεν μας πειράζει καθόλου δηλαδή, εξάλλου θα το δείτε και εδώ. Αυτό που προαπαιτείται για να γίνει ο πολλαπλασιασμός είναι να ταυτίζονται τα εσωτερικά αυτά μέρη, δηλαδή το πλήθος των στυλών του αριστερού πίνακα πρέπει να ισούται με το πλήθος γραμμών του δεξιού πίνακα. Εδώ, αν γυρίσουμε να δούμε το παράδειγμα, έχουμε ένα πίνακα 3x2. Ας το γράψουμε λίγο εδώ. Πάμε λίγο παρακάτω. Ας γράψουμε λίγο εδώ με μαύρο χρώμα. Λοιπόν, έχουμε με λίγα λόγια έναν πίνακα ο οποίος έχει διαστάσεις 3x2. Ο ένας πίνακας, ο αριστερός πίνακας. Ο άλλος πίνακας, όπως βλέπετε εδώ, έχει διαστάσεις 2x1. Με λίγα λόγια, είμαστε εδώ. Ένα πίνακα που έχει διαστάσεις 2x1. Αυτό που λέμε και συζητάμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτό το 1, δηλαδή το πλήθος των στυλών που έχει ο πίνακας από δεξιά, δεν επηρεάζει το αν γίνεται ή δεν γίνεται ο πολλαπλασιασμός. Ο πολλαπλασιασμός, για να γίνει, χρειάζεται αυτό εδώ το 2 να ταυτίζεται με αυτό εδώ το 2 ή το οποιοδήποτε 2. Τέλος πάντων, πρέπει μεταξύ τους, σας το ξαναλέω, να υπάρχει ταύτιση.
να ισούνται ακριβώς δηλαδή. Το τι είναι οι στήλες του δεξιού πίνακα ή το τι είναι οι γραμμές του αριστερού πίνακα επηρεάζουν το αποτέλεσμα, δεν επηρεάζουν όμως το αν γίνεται ή δεν γίνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού. Εδώ όπως βλέπετε θα πάρουμε στο αποτέλεσμα ένα πίνακα 3x1. Με λίγα λόγια, όλες οι διαστάσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως δύο διαστάσεις οι οποίες ελέγχουν αν είναι επιτρεπτή η πράξη του πολλαπλασιασμού ή όχι. Αυτό το 3x1, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να το γνωρίζουμε, διότι για να κάνουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού όπως την έχω κάνει εγώ εδώ με την κλίση της συνάρτησης, όπως βλέπετε M-MALT, θα πρέπει να ξέρουμε το αποτέλεσμα έτσι ώστε να επιλέξουμε κατάλληλα την περιοχή. Θα διαγράψω λίγο εδώ τα στοιχεία για να ξανακάνουμε την πράξη. Επομένως, έχοντας να πολλαπλασιάσουμε έναν πίνακα 3x2 με έναν πίνακα 2x1, γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας 3x1 και επιλέγουμε τα στοιχεία ενός πίνακα 3x1 εκεί που θέλουμε να εξαχθεί το αποτέλεσμα και πληκτρολογούμε τον τύπο ή καλούμε τη συνάρτηση από τον οδηγό την περιοχή εδώ α11 ως β13 με την περιοχή D11 έως D12 και με το Ctrl Shift και Enter μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Το 15 εδώ, κυρίες και κύριοι, έχει προκύψει από την πράξη 1 επί 5 συν 1 επί 10 και μας κάνει 15. Τέτοιες πράξεις ανάμεσα σε ένα πίνακα και σε ένα διάνυσμα είναι πάρα πολύ συχνές και νομίζω ότι όσοι από εσάς είστε ήδη στο δεύτερο έτος και έχετε έτσι λίγο παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα προχωρημένης στατιστικής οικονομετρίας, καλή ώρα κτλ. Θα είστε έτσι πολύ εξοικειωμένοι. Όσοι είστε ακόμα στο πρώτο έτος, μην αμελήσετε να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό που ακούτε στα μαθηματικά ή σε αυτά που σας λέω εγώ τώρα εδώ πέρα σχετικά με τους πολλαπλασιασμούς πινάκων. Δεν είναι για πλάκα, χρειάζονται πάρα πολύ συχνά. Τελευταίο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας πολλαπλασιασμός έτσι αρκετά ιδιότυπος, ο οποίος όμως εφαρμόζεται πάρα πολύ συχνά. Το γινόμενο ανάμεσα σε έναν πίνακα γραμμή και σε έναν πίνακα στήλη. Αυτό το γινόμενο είναι συμβατό και μας δίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση έναν πίνακα 1x1, διαστάσεων δηλαδή 1x1, αν θέλετε έναν απλό αριθμό. Παίρνουμε δηλαδή γενικά πολλούς αριθμούς, τους πολλαπλασιάζουμε με πολλούς αριθμούς και καταλήγουμε μέσω των αθροισμάτων σε έναν αριθμό. Η πράξη αυτή εδώ αφορά έναν πίνακα 1x3 με ένα 3x1, αλλά είναι γενικά μπορούμε να την πούμε σαν 1x τάφη με τάφη επί 1, δηλαδή με τάφη στοιχεία ενός διανύσματος. Αν το ζωγραφίσουμε πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, αναφερόμαστε με λίγα λόγια στο εξής θέμα. Αυτό που σας λέω είναι το εξής, ότι αν έχουμε έναν πίνακα ο οποίος έχει μία γραμμή και ας το πούμε τάφη στήλες, μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε με ένα άλλο πίνακα που έχει τάφ επίσης γραμμές αλλά μία στήλη μονάχα και το αποτέλεσμα που θα πάρουμε όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πίνακας 1x1. Ένα απλό νούμερο δηλαδή, ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πλην 3,3, μπορεί να υπολογιστεί, κυρίες και κύριοι, ως εξής. Ας καλέσουμε λίγο τη συνάρτηση πολλαπλασιασμού πινάκων. Το M-MALT, ο πίνακας 1 τώρα πια είναι ένας πίνακας που έχει μόνο μία γραμμή αλλά έχει πολλές στήλες. Ο πίνακας 2 είναι ένας πίνακας που έχει μόνο μία στήλη αλλά πολλές γραμμές, αλλά ίσες με τον αριθμό στήλων που είχε ο προηγούμενος πίνακας για να είναι συμβατή η πράξη του πολλαπλασιασμού. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, μπορούμε να πάρουμε το 3,3. Ένα πράγμα που έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, είναι να δείτε τι συμβαίνει αν τα στοιχεία αυτά είναι ίδια. Αν για παράδειγμα εδώ έχουμε το 3, το μείον 2 και το 4. Γιατί σας το λέω αυτό εδώ? Γιατί κοιτάξτε λίγο κάτι, αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 3x3 συν μείον 2 επί μείον 2 συν 4x4. Με λίγα λόγια, πρόκειται για το άθροισμα τετραγώνων αυτών των στοιχείων που έχει αυτό το διάνυσμα. Παίρνουμε για παράδειγμα, αν το κάνουμε εδώ, το 3 στο τετράγωνο, που είναι το 27, το μείον 8 όπως βλέπετε εδώ και μισό λεπτάκι, ναι, και το 4. Σε αυτήν εδώ στην περίπτωση αυτή εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε κάνει τον πολλαπλασιασμό
3x3 συν. Γιατί εδώ έκανα λάθος εγώ, συγγνώμη λίγο. 2 εδώ, διορθώστε με. Και εδώ προφανώς έκανα λάθος. Συγγνώμη για το λάθος, ήταν τετράγωνο και όχι τρίτη δύναμη, το ξαναδείχνω εδώ. Συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, τρίτη δύναμη λοιπόν. 3 επί 3 μας κάνει 9, το νομίζω ότι είναι απλό. Μείον 2 επί μείον 2 μας κάνει 4. 4 επί 4 μας κάνει εδώ, όπως βλέπετε, 16. Αυτό εδώ έχει σαν άθροισμα τον αριθμό 29, τον οποίο μπορούμε να τον πάρουμε και εδώ. Σας το θυμίζω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πολύ, θα το δείτε πάρα πολλές φορές μπροστά σας. Δηλαδή, να αθροίσουμε τα τετράγωνα των στοιχείων ενός διανύσματος. Αντί να κάνετε όλον αυτόν εδώ τον αναλυτικό υπολογισμό, μπορείτε απλά να τον κάνετε έτσι. Να πάρετε δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των στοιχείων ενός διανύσματος γραμμή με τα στοιχεία ενός, με ένα διάνυσμα που είναι στυλ. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια στο αντίστοιχο μάθημα της οικονομετρίας ή των μαθηματικών παρακάτω μπροστά σας. Εσείς απλά να θυμάστε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε το γινόμενο ενός διανύσματος γραμμή με ένα διάνυσμα στήλη, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη μας συνάρτηση πολλαπλασιασμού πινάκων, την MALT. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε σε αυτό το κομμάτι την αντιστροφή ενός πίνακα. Πώς δηλαδή μπορούμε να πάρουμε έναν πίνακα ο οποίος όταν πολλαπλασιαστεί με τον αρχικό μπορεί να μας δώσει το μοναδιαίο πίνακα. Ο υπολογισμός με λίγα λόγια της αντιστροφής ενός πίνακα είναι πολύ συνδεδεμένος, κυρίες και κύριοι, με τον μοναδιαίο πίνακα. Σας υπενθυμίζω ότι αντιστροφή πίνακα, για την αντιστροφή πίνακα έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για ένα τετραγωνικό πίνακα, για ένα πίνακα δηλαδή που το πλήθος στυλών ισούται με το πλήθος γραμμών του. Και ότι ο μοναδιαίος πίνακας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πίνακας στα στοιχεία του οποίου, όπως εδώ, έχουν μονάδα στη διαγώνιο και 0 σε όλα τα άλλα στοιχεία του. Εδώ δίνουμε μια απλή περίπτωση όπου έχουμε ένα πίνακα 2x2, ένα πίνακα δηλαδή που έχει διαστάσεις 2x2, 2 γραμμές και 2 στήλες με τα στοιχεία 5, 5, 1 και μείον 1. Αυτός εδώ είναι ο αντίστροφός του. Ο πίνακας εκείνος δηλαδή που όταν πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον πίνακα, όπως συγγνώμη λίγο, με αυτόν εδώ, θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα το μοναδιαίο. Για να υπολογίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον αντίστροφο πίνακα, καλούμε μία συνάρτηση η οποία λέγεται M-inverse, αν θέλετε matrix inverse, αντιστροφή πίνακα. Η συνάρτηση παίρνει μόνο ένα όρισμα, ένα όρισμα ο οποίος πρέπει να είναι τετραγωνικός πίνακας, και εκτελείται και πάλι με το Ctrl Shift και το Enter. Να σας το δείξω λίγο εδώ από την αρχή. Εφόσον ο πίνακας είναι 2x2, επιλέγουμε μια περιοχή 2x2 και καλούμε την συνάρτηση αντιστροφής πίνακα, την M-inverse εδώ, δίνοντας σαν όρισμα μια τετραγωνική περιοχή όπως είναι τούτη εδώ από το α2 στο β3. Στη συνέχεια μπορείτε να δώσετε το Ctrl Shift και Enter για να πάρετε το αποτέλεσμα. Αυτός εδώ ο πίνακας λέγεται αντίστροφος αυτού εδώ ή και το ανάποδο. Αυτός εδώ είναι ο αντίστροφος αυτού. Εφόσον ο πολλαπλασιασμός τους, όπως βλέπετε να τον έχουμε κάνει εδώ με τη συνάρτηση MALT, μας δίνει τον μοναδιαίο πίνακα. Εδώ δηλαδή μπορούμε απλά να δούμε την επιβεβαίωση. Σας θυμίζω ότι αυτή εδώ η μονάδα προκύπτει από τον τύπο, να το κάνουμε εδώ αναλυτικά, αυτό που είχαμε πει και πιο πριν με τον πολλαπλασιασμό, είναι το 5 επί το 0,1 συν το 5 επί το 0,1. 0,5 και 0,5 θα μας δώσει τη μονάδα. Αντίστοιχα αυτό εδώ το στοιχείο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ το 5 επί αυτό εδώ το 0,5 συν 5 επί μείον 0,5 και θα πάρουμε το 0. Κατά γραμμή και κατά στήλη, όπως έχουμε δείξει στον προηγουμένως στην άσκηση με τον πολλαπλασιασμό. Σας λέω επίσης ότι θα πρέπει να προσέχετε λίγο σωστά τις διαστάσεις. Αν για παράδειγμα εδώ δεν διαλέξουμε σωστά τις διαστάσεις του προβλήματος, για παράδειγμα προσέξτε, έχω πάρει μία επιπλέον στήλη και καλέσουμε τη συνάρτηση αντιστροφής πίνακα, όπως εδώ μας λέει για... Όχι, φρίκορση, συγγνώμη, εδώ είμαστε.
τον αρχικό πίνακα 2x2, θα πάρουμε, όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο δεν είναι αναμενόμενο. Θα πάρουμε ένα λάθος. Εδώ έχω κάνει εγώ και εγώ μισό λεπτάκι. Κάτι μπερδέψαμε, συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε τρεις γραμμές, τρεις στήλες, συγγνώμη. Ανοίγουμε τον πίνακα. Και τι μας μπερδεύει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το μήνυμα ασφάλματος, έχουμε πάρει το αποτέλεσμα, αλλά δεν συμπληρώνεται η τρίτη στήλη, η οποία μας συμπληρώνεται με το not available. Δεν είναι δηλαδή παραδεκτή. Δεν είναι παραδεκτός αυτός ο υπολογισμός. Προσοχή λοιπόν στο πώς υπολογίζουμε τέτοιες πράξεις με πίνακες, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο σφάλμα αν παίρνουμε τέτοιες not available τιμές ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη μεριά, σας θυμίζω ότι αυτό που και άλλες φορές έχουμε πει στις πράξεις με πίνακες, ότι αν για παράδειγμα καλέσουμε την M inverse, δηλαδή την αντιστροφή πίνακα εδώ, σε αυτό εδώ, σε αυτής εδώ της περιοχής, αλλά απλά δώσουμε Enter αντί για Control Shift Enter, θα πάρουμε μόνο το πρώτο στοιχείο και όχι όλα τα στοιχεία του πίνακα. Δεν θα πάρουμε δηλαδή κάποιο μήνυμα λάθος, αλλά θα πάρουμε λοιπές αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο λάθος που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μας λέει κάτι ο υπολογιστής, δηλαδή ένα πρόγραμμα όπως είναι το Excel, το Calc κτλ. Δεν θα μας δώσει κάποιο μήνυμα σφάλματος. Απλά θα μείνουμε με την εντύπωση ότι έχουμε βρει τον αντίστροφο ενός πίνακα, ενώ στην πραγματικότητα δεν τον έχουμε βρει. Θέλει λοιπόν, με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, λίγο έτσι προσοχή. Από την άλλη μεριά, η αντιστροφή πίνακα δεν περιορίζεται μονάχα στον πίνακα 2x2. Εδώ έχουμε, όπως βλέπετε, ένα πίνακα 3x3. Ο αντίστροφός του είναι εδώ και έχει υπολογιστεί επίσης με κλίση της συνάρτησης M inverse της περιοχής α9 ως C11. Μόνο που εδώ, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, έχοντας κάνει την πράξη της επιβεβαίωσης με τον πολλαπλασιασμό των πινάκων της περιοχής α9 ως C11 με ε9 ως G11, θα παραξενευτείτε μερικοί βλέποντας ότι ναι, εδώ η διαγώνιος έχει μονάδα, τα στοιχεία εδώ κάτω από τη διαγώνιο είναι 0. Πάνω από τη διαγώνιο όμως έχουμε μερικά μη μηδενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα είναι αυτός εδώ ο αριθμός. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για τον αριθμό κατά προσέγγιση 10^-16. Έχετε υπόψη σας, κυρίες και κύριοι, ότι ο υπολογισμός της αντίστροφης μιας ορίουσας δεν είναι και από τα ευκολότερα πράγματα που μπορούν να γίνουν στους λεγόμενους επιστημονικούς υπολογισμούς. Και όπως πολλοί άλλοι υπολογισμοί, έχει και αυτός εγγενώς μέσα του κάποια σφάλματα. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε λίγο αυτήν εδώ την υπόθεση που σας λέω, γιατί δηλαδή προκύπτουν αυτά εδώ τα σφάλματα. Έχετε υπόψη σας όμως ότι αυτός ο αριθμός εδώ είναι πρακτικά 0 και ότι γενικά, από την άποψη της αριθμητικής ανάλυσης, όταν λέμε ότι έχουμε αντιστρέψει μία ορίουσα, καλό είναι να δίνουμε και την ακρίβεια με την οποία το έχουμε κάνει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό θεωρούμε ότι πρακτικά είναι 0. Σε αυτήν εδώ την υπόθεση, για να κλείσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση έτσι απλά και σύντομα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε σε ένα από τα επιλεγόμενα μαθήματα που σας προσφέρονται σε αυτή τη σχολή, σε αυτό το τμήμα, θέλω να σας πω ότι τέτοια αριθμοί πρακτικά θεωρούνται 0 και ότι προκύπτουν από σφάλματα στη διαδικασία των υπολογισμών και δεν είναι ότι το στοιχείο αυτό της ορίουσας δεν είναι 0. Ότι, για παράδειγμα, αυτή εδώ η ορίουσα δεν είναι η αντίστροφη. Συγγνώμη, αυτός εδώ ο πίνακας δεν είναι ο αντίστροφος αυτό εδώ. Για να κάνουμε λοιπόν τη μεγάλη συζήτηση μικρή, μην σας τρομάζουν αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, μία απλή, αν θέλετε, στρογγυλοποίηση ή κάποια εμφάνιση των αριθμών αυτών εδώ που μπορείτε να πετύχετε από εδώ, από τη μορφή και τα κελιά, με λίγα λόγια, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να καταλάβετε τι λέω. Μπορείτε απλά να δώσετε, για παράδειγμα, 3 ή 4 δεκαδικές θέσεις και να καταλάβετε ότι αυτό εδώ είναι μονάδα και αυτά εδώ, όλα τα υπόλοιπα είναι 0. Μην τρομάζετε, με λίγα λόγια, τουλάχιστον τώρα που είστε έτσι νέοι σε αυτούς και είναι τα πρώτα βήματά σας σε αυτούς τους υπολογισμούς. Το σημείο που πρέπει να κρατήσετε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αντιστρέψετε μία
τετραγωνική, μια, αντιστρέψτε ένα τετραγωνικό πίνακα, είναι να επιλέξετε έναν πίνακα ίσου μεγέθους, όπως εδώ, όπως έχουμε κάνει εδώ, δηλαδή ένα πίνακα 3x3 έχετε στην αρχή, επιλέγετε την περιοχή 3x3 και καλείτε τη συνάρτηση M inverse. Από εκεί και μετά είναι θέμα της υπολογιστικής ισχύως και αλγορίθμου του τι θα πάρετε σαν αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο, κυρίες και κύριοι, που θα μιλήσουμε για την αναστροφή ενός πίνακα. Μια διαδικασία η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιες πράξεις ανάμεσα στα στοιχεία πινάκων, απλά αναστρέφει τη διάταξη ενός πίνακα. Με λίγα λόγια κάνει τις γραμμές στήλες και τις στήλες γραμμές. Θα δώσουμε ένα απλό παράδειγμα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο σε αυτό. Εδώ έχουμε ένα πίνακα, όπως βλέπετε, που έχει 3 γραμμές και 2 στήλες, ένας πίνακας 3x2. Ο παραγόμενος πίνακας είναι 2x3 διαστάσεων, έχει δηλαδή 2 γραμμές και 3 στήλες. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ είναι τα στοιχεία της πρώτης γραμμής, τα οποία έχουν γίνει στοιχεία της πρώτης στήλης στον πίνακα. Τα στοιχεία 3 και 2 είναι τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής, αλλά έχουν γίνει δεύτερη στήλη στον πίνακα. Και το 0 και 3 είναι η τρίτη γραμμή στον αρχικό πίνακα, αλλά τώρα πια έχουν γίνει τα στοιχεία της τρίτης στήλης. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ είναι βασικά με τη συνάρτηση transpose, τη συνάρτηση δηλαδή αναστροφής, και το οποίο μπορεί να γίνει, κυρίες και κύριοι, πολύ απλά ως εξής. Ας το διαγράψουμε, το κάνουμε από την αρχή. Έχουμε λοιπόν έναν πίνακα ο οποίος έχει διαστάσεις 3x2. Αυτό σημαίνει ότι ο ανεστραμμένος πίνακας θα έχει διαστάσεις 2x3. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή 2x3 και καλούμε τη συνάρτηση transpose, είτε πληκτρολογώντας την, είτε από το μενού της εισαγωγής. Η συνάρτηση αυτή παίρνει μόνο ένα όρισμα, εδώ την περιοχή α2 έως β4 ως παράδειγμα. Όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ήδη την ένδειξη ότι έχουμε 2 γραμμές και 3 γραμμές και 2 στήλες. Το R σας θυμίζω σημαίνει rows, γραμμές, και το C σημαίνει column, στήλες, 3x2. Κλείνουμε την παρένθεση και Ctrl Shift και Enter για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Όπα, έχω κάνει λάθος. Μισό λεπτάκι. Το πληκτρολόγιο το έχει καμιά φορά αυτό εδώ. Μισό λεπτό να το διαγράψουμε και να το ξανακάνουμε. Λάθος το όνομα της συνάρτησης, λοιπόν, ξανά, transpose, όπως βλέπετε εδώ. Αυτός είναι βασικά, ξέρετε, και ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές είναι χίλιες φορές προτιμότερο να καλούμε από εδώ τον οδηγό συναρτήσεων, παρά να το πληκτρολογούμε. Τα λάθη μπορούν να συμβούν στον καθένα, υπομονή χρειάζεται για να διορθωθούν όλα. Αυτό που θέλω να σας πω για να κλείσουμε λίγο την αναστροφή ενός πίνακα είναι ότι μπορείτε να την κάνετε, κυρίες και κύριοι, χωρίς, αν αυτό χρειάζεται να το κάνετε μόνο μία φορά, χωρίς καν να καλέσετε κάποια ειδική συνάρτηση, με τη χρήση της ειδικής επικόλυσης. Τι εννοώ? Επιλέγουμε μία περιοχή, όπως εδώ για παράδειγμα την περιοχή α2-β4. Την αντιγράφουμε στο πρόχειρο, εδώ από το μενού της αντιγραφής, και εδώ για παράδειγμα διαλέγουμε όχι πια τώρα επικόλυση απλή, αλλά ειδική επικόλυση. Το παράθυρο και το μενού της ειδικής επικόλυσης μας δίνει μία επιλογή η οποία λέγεται αντιμετάθεση. Αυτή η αντιμετάθεση, κυρίες και κύριοι, θα κάνει τα κελιά να επικολληθούν, συγγνώμη, μιας και πρόκειται για επικόλληση, με αντιμετάθεση των γραμμών και των στυλών. Με λίγα λόγια, να κάνει την πράξη της αναστροφής. Όπως βλέπετε εδώ, θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ακριβώς δηλαδή ότι έχουμε πάρει εδώ με το transpose, με την συνάρτηση transpose, θα το πάρουμε και εδώ με την αντιγραφή και επικόλληση. Προσέξτε μονάχα λίγο, εδώ η συνάρτηση λέγεται transpose και όχι trampose, που κατά λάθος έγραψα εγώ. Και εδώ αυτό το έχουμε πάρει όχι με την επικόλυση, αλλά με την ειδική επικόλυση. Η επικόλυση, σας θυμίζω, θα σας δώσει τον αρχικό πίνακα που έχει αυτές τις διαστάσεις. Εδώ έχουμε επιλέξει, κυρίες και κύριοι, αν θυμάστε, και πάλι σας το λέω, εδώ την αντιμετάθεση. Διαφορετικά θα πάρετε τον αρχικό πίνακα. Ας διαγράψουμε όμως λίγο αυτές τις γραμμές εδώ που έχουν προκύψει από επικόλυση, κυρίες και κύριοι, για να ξανακαλέσουμε λίγο, να ξαναθυμηθούμε λίγο τη συνάρτηση transpose, η οποία, σας υπενθυμίζω, δεν κάνει πράξεις ανάμεσα στα στοιχεία του πίνακα,
Απλά κάνει αντιμετάθεση των στοιχείων κατά γραμμές και στήλες. Η πρώτη γραμμή δηλαδή του αρχικού πίνακα θα γίνει η πρώτη στήλη στον τελικό πίνακα και το καθεξής. Αν ο πίνακας είναι τετραγωνικός, όπως θυμάστε, δεν θα αλλάζουν οι διαστάσεις του. Αν όμως ο πίνακας είναι μη τετραγωνικός, έχει δηλαδή διαφορετικό πλήθος γραμμών από στήλες, τότε θα αλλάξουν οι διαστάσεις του, κυρίες και κύριοι. Αυτά και με την αναστροφή. Μην μπερδεύετε κλασικό σφάλμα την αναστροφή με την αντιστροφή πίνακα. Είναι δύο τελείως διαφορετικές πράξεις. Παρόλο που μοιάζουν λίγο στον τρόπο με τον οποίο τα λέμε και τα γράφουμε. Μοιάζουν βέβαια, ξέρετε, για εμάς που δεν μιλάμε και σωστά ελληνικά, για αυτούς που παλιότερα μιλούσαν σωστότερα την ελληνική γλώσσα, σε καμία περίπτωση και κανένας δεν μπερδευόταν ανάμεσα στην αναστροφή και την αντιστροφή. Αυτά. Λοιπόν, τελευταίο παράδειγμα που θα δούμε, κυρίες και κύριοι, είναι με τη χρήση των συναρτήσεων πίνακα στο Excel και στο Calc, είναι το άθροισμα γινωμένων. Είναι μια πράξη που και αυτή κατά καιρούς χρειάζεται αρκετά έτσι, συχνά. Εδώ έχουμε έναν πίνακα στήλη, αυτόν εδώ, δηλαδή έναν πίνακα που έχει διαστάσεις 5x1 και έναν άλλον πίνακα που έχει διαστάσεις 5x1, 5 γραμμές επί μια στήλη δηλαδή. Αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα και το κάνουμε με τη συνάρτηση Sum Product, την τελευταία συνάρτηση που θα δούμε από τις βασικές συναρτήσεις που έχει το Excel, το Calc για τα αθροίσματα, θα πρέπει να υπολογίσουμε το γινόμενο 5x1, το γινόμενο 3x2 και ούτω καθεξής, και στο τέλος να αθροίσουμε όλα αυτά εδώ τα γινόμενα. Με λίγα λόγια, αν το κάνουμε εδώ στην άκρη, για να έχουμε έτσι λίγο καλύτερη αίσθηση του τι υπολογίζουμε, έχουμε βρει το γινόμενο του πρώτου στοιχείου με το δεύτερο στοιχείο. Προσέξτε λίγο, ο πολλαπλασιασμός γίνεται στοιχείο προς στοιχείο. Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό πινάκων ή διανυσμάτων. Στη συνέχεια, αν αναπτύξουμε αυτόν τον τύπο προς τα κάτω, έτσι ώστε να έχουμε πάρει εδώ το μείον 3x2 που κάνει μείον 6, το 5x4 που κάνει 20 και ούτω καθεξής, θα πρέπει να αθροίσουμε όλα αυτά εδώ τα στοιχεία και να πάρουμε σε ένα αποτέλεσμα, όπως βλέπετε και εδώ, το 15, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μείον 5 και μείον 6 μας κάνει μείον 11 και 20 μας κάνει συν 11 και ούτω καθεξής. Στο τέλος θα καταλήξουμε στο 15. Πολύ απλά, αντί να κάνουμε όλους αυτούς τους ενδιάμεσους υπολογισμούς, δηλαδή να κάνουμε πρώτα τον πολλαπλασιασμό, να αναπτύξουμε τον τύπο προς τα κάτω και μετά να καλέσουμε τη συνάρτηση αθροίσματος, επειδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άθροισμα γινωμένων αυτό το οποίο κάνουμε, μπορούμε χίλιες φορές καλύτερα, όπως βλέπετε, να καλέσουμε εδώ τη συνάρτηση Sum Product, η οποία μπορεί να πάρει όχι μόνο δύο πίνακες, αλλά όπως βλέπετε εδώ μέχρι και 30, αλλά συνήθως γενικά θέλουμε δύο, και να αυτοματοποιήσουμε την όλη διαδικασία. Αν διαγράψω λίγο εδώ το αποτέλεσμα για να το ξανακάνουμε λίγο από την αρχή, σας θυμίζω ότι από εδώ μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση Sum Product, αυτή εδώ είναι, και στη συνέχεια να ορίσετε τον πρώτο πίνακα που θέλετε, το πρώτο διάνυσμα τιμών δηλαδή, την πρώτη στήλη συνήθως είναι αυτές. Είναι διάνυσματα στήλης συνήθως αυτά από τα οποία χρησιμοποιούμε, και μετά εδώ να δώσετε το OK, το εντάξει. Εδώ επειδή παίρνουμε ένα αποτέλεσμα, ένα νούμερο στον αποτέλεσμα, το Ctrl Shift και Enter δεν χρειάζεται, είναι παντελώς περιττό. Αυτό το 15, όπως βλέπετε, έχει προέλθει με πολύ πιο εύκολο τρόπο και πολύ πιο άμεσο σε σχέση με εδώ με τους ενδιάμεσους υπολογισμούς. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιείτε τέτοιους ενδιάμεσους υπολογισμούς για να ελέγχετε καλύτερα τη ροή των πράξεων που κάνετε. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη ότι όσο περισσότερους ενδιάμεσους υπολογισμούς κάνετε, τόσο πιθανότερο είναι να κάνετε και κάποιο λάθος. Εάν αυτό το οποίο ζητάτε είναι το άθροισμα των γινωμένων δύο διανυσμάτων όπως είναι εδώ, το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε για να υπολογίσετε σωστά το αποτέλεσμα είναι να καλέσετε τη συνάρτηση Sum Product και να τελειώσει η υπόθεση εκεί. Κλείσαμε, κυρίες και κύριοι, όπως αναμένεται, το μάθημα σχετικά με τις βασικές συναρτήσεις που έχουμε για πίνακες και διανύσματα στο Excel ή στο Calc. Βασικά σας υπενθυμίζω ότι όταν κάνουμε πράξεις με πίνακες πρέπει να δίνουμε το Ctrl Shift και Enter και όχι απλά το Enter. Από εκεί και μετά συναρτήσεις όπως είναι η MDeterm που υπολογίζει την ορίζουσα, η MMALT που υπολογίζει το αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού πινάκων και η M-Inverse η οποία υπολογίζει
την αναστροφή, τον αντίστροφο ενός πίνακα, είναι τρεις βασικές συναρτήσεις με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πράξεων της βασικής και εισαγωγικής γραμμικής άλγεβρας. Από εκεί και μετά, ξέρετε, θα χρειαστούμε κάποιο άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι αρκετά πιο εξειδικευμένο, όπως για παράδειγμα το Μαθηματικά, το Μαξίμα, το Οκτάβε που θα δούμε σε άλλο μάθημα που κάνουμε μαζί και ούτω καθεξής. Το MATLAB βέβαια, την απόλυτη κορυφή στις πράξεις γραμμικής άλγεβρας. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας εξάσκηση.